Όσον αφορά τον κύριο Παχούτη, επισήμως η Δημοτική Αρχή δεν έχει καμία ενημέρωση για το αν θα κλείσει κάποιο τραπεζικό κατάστημα ή όχι. Προσφάτως, καλό προσφάτως, δηλαδή στις 4 μέρες, άκουσα και εγώ μια θυμολογία. Επικοινωνώντας με στελέχη της συγκεκριμένης τράπεζας, αλλά και με άλλες, υπάρχει ένα πρόγραμμα για όλες τις συστημικές τράπεζες, τις 4 συστημικές τράπεζες που έχει η χώρα μας, που σε πανελλήνια κλίμακα τα καταστήματα που θα μείνουν ανοιχτά θα είναι αναλόγως το μέγεθος της τράπεζας, γιατί και 4 δεν είναι του ίδιου μεγέθους, από 250 έως 300. Περίπου τα μισά για κάθε τράπεζα από ό,τι είναι σήμερα. Και επίσης υπάρχει και ένα πρόγραμμα με προγράμματα επιδότηση εθελούσιων εξόδων, έτσι, τα οποία από 18.000, όπως με ενημέρωσαν, που είναι οι τραπεζικοί υπάλληλοι, θα πέσουν κοντά στους 12.000. Οπότε, γιατί αυτό καταρχήν έχει μειωθεί όγκος των συναλλαγών, καταλαβαίνετε και το αντικείμενο, καταλαβαίνετε όλοι γιατί στην περίοδο που ζούμε, και επίσης προωθούν μάλλον ακόμα όλες οι τράπεζες την ηλεκτρονική συναλλαγή. Γι' αυτό θα πάτε στις τράπεζες και δείτε τα ταμεία έχουν ελαττωθεί. Πάτε σε μια τράπεζα, βλέπετε ένα, και δεν βάζετε δεύτερο, γιατί θέλουν να σε οδηγήσουν, έτσι, να εξοικειωθείς, είτε είσαι σε μεγάλη είτε σε μικρότερη, με τις e-banking συναλλαγές. Αυτή είναι η κατεύθυνση, οπότε αυτό θα βιώσουμε όλοι σε κάθε επίπεδο όσον αφορά τα τραπεζικά ειδήματα.